Στο Φάληρο, κύριε Στούμπο. Δηλαδή αυτό. Τι θα πει, έδωσα τη μάχη του Σκάι. Ήρθε σε ένα κανάλι και έδωσε μια συνέντευξη. Στο... Γιατί πρέπει να το ανεβάσουμε. Στο Φάληρο, Καραϊσκάκης, ένα θέμα τελικά σκοτώθηκε πάντω. Σκοτώθηκε, αλήθεια. Αλλά τέλο πάντων. Δεν, λέω γιατί, δεν το κάνω ως αναλογία τώρα, επειδή εσύ έφερε το παράδειγμα. Εγώ θέλω να πω όμως το εξής για όσους μας βλέπουν και για εσάς. Θεωρώ ότι ασχέτως των τοποθετήσεων που γίνονται, το γεγονός ότι για την ελληνική δημοκρατία μεταπολιτευτικά για πρώτη φορά δεν έγινε πολιτικός διάλογος όλων των αρχηγών των κομμάτων, είναι έλλειμμα για τον προεκλογικό αγώνα και είναι έλλειμμα για τη δημοκρατία μας, για μια ευρωπαϊκή χώρα. Ένα μείζον αυτό. Τότε σαν και δημοσκοπήσεις, το ήθελε ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ξέρω... Το debate όλων εννοώ. Εγώ να συμφωνήσω και σε αυτή την καταγραφή, αλλά άλλο λέω. Ως πολίτης πρώτα απ' όλα με ενόχλησε. Ναι. Και θεωρώ ότι η κύρια ευθύνη, όχι η αποκλειστική, είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση και στον κύριο Μητσοτάκη και όχι μόνο. Επέκτηκε και μια τριγωνομετρία από μια σειρά πολιτικές δυνάμεις και από το ΠΑΣΟΚ, λυπάμαι να το πω, και από την ηγεσία του ΚΚΕ. Έγιναν κινήσεις τακτικές. Ναι, αλλά τώρα όλοι ξέραμε ότι ο Τσίπρας είχε τη σύνοδο κορυφής και τέλος πάντων και στο τέλος ο Τσίπρας είπε έστω και την πρώτη του μηνός να το συζητήσουμε. Να το τελειώσω μόνο και να πει ό,τι θέλει. Τελικά δεν ήταν στις Βρυξέλλες όμως, ήταν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είναι άλλη συζήτηση το μετά. Εγώ λέω για το πριν και για τη συζήτηση που έγινε στην πούμε Επιτροπή. Λέω λοιπόν τώρα, ήταν επιτυχία και για τον σταθμό και για τον Πρωθυπουργό η συζήτηση που έγινε εδώ. Και νομίζω ολοκλήρωσε την επίλυση ενός ζητήματος που εκκρεμούσε. Εγώ έχω πει ως δημοσιογράφος, το λέω ακόμα και τώρα, ότι ήταν λάθος το εμπάργκο. Το έχεις πει πολύ νωρίς. Και νομίζω ότι πολύ πιο πριν έπρεπε να έχει αρθεί. Και από εκεί και πέρα, το πώς κρίνει ο κύριος Τσίπρας, εγώ, εσείς, το Sky, την Αυγή, τον καθένα, συζητιέται, το βλέπουμε. Τα φέρνω όλα τα παραδείγματα γιατί καταλαβαίνω τι σημαίνει. Έχω και εγώ κριτική προσέγγιση για μια σειρά συναδέλφους, όχι μόνο στο Sky, σε πολλά μέσα, για το πώς χειρίζονται το διάλογο ή την παρουσίαση των ζητημάτων, αλλά δεν είναι εκεί το κύριο. Το κύριο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτούς τους νόμιμους με ενέργειες της κυβέρνησης σταθμούς, που αποκατέστησε μετά από δεκαετίες την νομιμότητα των ιδιοκτησιών και της εκπομπής τους. Και από εκεί και πέρα τα ζητήματα δεοντολογίας είναι υποδιαρκή συζήτηση και. Διερεύνησα το πω έτσι και από το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης. Και η επιτυχία που είχε νομίζω και η θεαματικότητα αναμενόμενη. Αλλά και η ουσία που τη μίχα ζήτησε. Είχατε όμως κάτι την ερώτησή σου για να απαντήσω στα ομοειδή. Γιατί μετά θα μπορεί να πάρει άλλη τροπή κουβέντα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω ακριβώς όπως το κατέληξε για να πάω αντίστροφα. Αυτή η ιστορία με τη δημόσια συχνότητα πρέπει να τελειώσει αυτή η καθεστωτική παπαρδέλα. Στον δρόμο. Στον κανονικό δρόμο, τον δρόμο τον ασφάλτινο, βγαίνουμε αφού έχουμε πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή πληρώνουμε διόδια αν περάσουμε από έναν κατασκευαστέντα δρόμο, εθνικό, και βγαίνουμε με όποιο αυτοκίνητο, με όποιο όχημα επιθυμούμε. Δεν έχουμε καθεστωτική αντίληψη που θα λέει ότι αυτό το όχημα δεν θα βγει. Βγαίνουμε με όποιο όχημα θέλουμε. Μάλιστα. Παρδαλό, κανονικό, κλειστό, ανοιχτό, αεριζόμενο, φορτιζόμενο, με τα πάντα. Άρα αυτή η παπαρδέλα η καθεστωτική, επαναλαμβάνω, ότι έχει δημόσια συχνότητα την οποία πληρώνει. Άρα πρόσεχε και τι θα λες, πρέπει να την τελειώσουμε. Όχι, δεν θέλω διακοπή, αλλά είναι σοβαρό αυτό που λες τώρα. Για να συνεννοηθούμε. Το Σύνταγμα μιλάει για δημόσιες συχνότητες. Δεν συγκρίνει δρόμους με το δημόσιο τηλεοπτικό αέρα και ραδιοφωνικό αέρα. Αν αλλάξει το Σύνταγμα, αυτή είναι η ιδεολογική διαφορά που έχουμε, αγαπητέ μου Δημήτρη. Μα σε όλες τις χώρες είναι αυτό. Εσύ πιστεύει... Σε όλες τις χώρες. Οι χώρες αναγνωρίζουν την ελευθεροτυπία. Εάν το Μαξίμου και η αριστερή αντίληψη δεν μπορεί να αναγνωρίσει την ελευθεροτυπία και να της πει ότι υπάρχει χώρος, δηλαδή σε μια δημοκρατία, τότε έχει πρόβλημα. Όχι καθόλου. Αυτό μου λες τώρα. Ίσα-ίσα. Δίνουμε μάχη για την ελευθεροτυπία. Αυτό μου λες τώρα. Έχουμε δώσει και δίνουμε, λέει. Έχεις δημόσια συχνότητα, άρα τα λες από τα που λέω εγώ. Να μην καλλιεργούμε σύγχυση όμως. Όχι. Άλλο έχω τη δημόσια συχνότητα και άλλο πώς είναι ο πλουραλισμός. Πάμε τώρα. Ο πλουραλισμός σύμφωνα με το Δικαστήριο Δικαιωμάτων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, και επειδή είσαι σοβαρός άνθρωπος και κάνω ωραία κουβέντα μαζί σου, ανάτρεξε να το δεις, λέει ότι ο πλουραλισμός δεν είναι ότι εγώ μπορώ, πρέπει να παίζω όλες τις απόψεις. Μπορώ να παίζω μία άποψη, αν επιθυμώ. Διότι ο πλουραλισμός τι σημαίνει, ότι επειδή υπάρχουν πολλά μαγαζιά που λένε τα διαφορετικά, επιτυγχάνεται. Μπορεί να απαντήσω. Λέει το δικαστήριο. Στο συγκεκριμένο. Στο συγκεκριμένο. Επειδή πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι ωραία συζήτηση αυτή, δεν έχει γίνει. Να γίνει. Με οποιαδήποτε αφορμή και αιτία, όχι μόνο για τις εκλογές. Μα και εγώ πηγαίνω όπου μπορώ να πάω. Λέω το εξής. Εδώ
Πολιτικά μιλάω περισσότερο εγώ, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και η Κομισιόν, έχει επίσης απαντήσει αυτά τα ζητήματα και λέει ότι οι συχνότητες, και υπάρχει και ζήτημα επιτροπίας κτλ., θα πρέπει σε όλες τις χώρες, και υπάρχει και η ανάλογη ρύθμιση οδηγία, θα πρέπει να αξιοποιούνται ελεύθερα, δηλαδή και από την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά με, όλο, με όλους τους κανόνες του διαλόγου και του συνεδρίου. Μα όμως εδώ συζητάμε. Εκεί είναι η διαφωνία μας. Το θέμα είναι όχι για καθεστωτισμό. Μα δεν είπα ότι βρίζεις. Είπα ότι λες ένα πράγμα που διαφωνούμε και είναι δομικό. Γιατί έχουμε σύνταγμα, λέω, και ερμηνεία του συντάγματος. Εμείς τώρα έχουμε πλουραλισμό, αλλά από εκεί και πέρα. Μια στιγμή, προσέξτε τώρα. Υπάρχει ένα θέμα. Αν εγώ αύριο χαρακτηρίσω τον πρωτοσάλτε. Τον πρωτοσάλτε. Στο δικαστήριο. Και όχι την. Όχι, στο όχι, 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 δικαιοσύνη. Μα τώρα για δικομανείς μιλάμε. Ξέρω ότι είμαστε δικομανείς. Όχι. Όχι. Εάν, εδώ εάν έχουμε τον με τρόπο. Με συκοφαντής ή συσυκοφαντής στη δικαιοσύνη. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Στη δικαιοσύνη. Μα δεν μιλάμε. Όχι να... προληπτική λογοτεχνία. Δεν έχω κανένα λόγο εγώ να συκοφαντήσω. Γκαουλάει τον ιδεολογικό και δεν λέει. Κανένα δεν λέει ο πρωτοσάλτε. Όχι, όχι. Ή ο Στούμπορ. Κανένα δεν. Μου επιτρέπει. Δεν μιλάμε για γκαουλάιτερ, ούτε κάνω χαρακτηρισμούς. Λέω λοιπόν ο δημοσιογράφος οφείλει να κρίνει τα πάντα και επιθετικά και πολεμικά, χωρίς να κάνει κρίση του προσώπου, των ενεργειών, των δηλώσεων, των επιχειρημάτων, των τοποθετήσεων. Κρίνεται όχι από το λαό, κρίνεται και από όλους μας. Κρίνεται από όλους μας και από τους συνάδελφους. Γιατί έχουμε δεοντολογία. Έχουμε κώδικα δεοντολογίας που δεν τον πήρε κανένα. Πήγαν στο πειθαρχικό. Εμένα με τραβολόγαγαν στο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση, διότι υποστήριξα. Το ναι στο δημοσίευμα. Μου επιτρέπεις με λοιπόν. Με ποιο δικαίωμα. Δεν είπα εγώ ότι αυτά είναι όλα σωστά. Μια στιγμή όμως. Μια στιγμή όμως. Μα μην κάνουμε αναφορές. Καταθέτεις την ιστορία του δικαστηρίου και των πειθαρχικών. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω. Έχουμε κώδικα δεοντολογίας. Μου επιτρέπεις. Είναι σοβαρό για όσους μας ακούνε. Θα το πεις συμπληρωματικά. Ρωτάω λοιπόν. Τι γίνεται στην περίπτωση που από θέση ισχύως, που είναι αυταπόδεικτη γιατί είσαι κυβέρνηση, έρχεται η κυβέρνηση και λέει εγώ δεν πάω σε αυτό το μέσο. Άρα μην πάτε ούτε εσείς. Χαρακτήρισα λάθος αυτή τη στάση από τον Αύγουστο. Άρα, λοιπόν, το θυμάστε, δεν το θυμάστε. Το χαρακτήρισα δημοσίως, όχι μόνο δημοσιογράφος, αλλά και πολιτικά στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν λάθος κίνηση. Και ζήτησα να αλλάξει, όπως ήταν λάθος η κίνηση της Νέας Δημοκρατίας, που οδηγήθηκε στη λογική του να καυτηριάσει μία λάθος τοποθέτηση ή τη γνώμη της ενός συναδέλφου, έκανε το εμπάργκο στην ΕΡΤ και μάλιστα πάτησε ο κύριος Μητσοτάκης. Λέω λοιπόν, κάλλιο οργά παρά ποτέ ο κύριος Τσίπρας. Έπρεπε πριν και τις ευρωεκλογές να έχει έρθει εδώ και να είμαι σαφής. Που εμείς συζητάμε αυτή τη στιγμή για το εμπάργκο και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει και μας λένε εδώ, παιδιά. Έχει ανοίξει μια συζήτηση από χθες που είναι σε εκκρεμότητα για αυτή την περίφημη πιστοληπτική γραμμή. Με αφορμή, Άρη, την αναφορά που έκανε ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, πήρε αποστάσεις στη Νέα Δημοκρατία. Είδε, πάλαξε κατηγορία. Δεν έχω πει τη γνώμη μου για το. Ναι, αλλά όταν τίνεται η ερώτηση, ή να φύγω, να μην είναι μόνο ο Δημήτρης. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Θα πηγαίνουμε ερώτηση-ερώτηση. Γιατί εγώ δεν απάντησα στο προηγούμενο. Όχι, όχι. Θέλω να απαντήσω. Για τη συνέντευξη θέλω να απαντήσω. Όταν η εχθροπάθεια συνεχίζεται, καταντάει η τοπάθεια. Λες για αυτό το που είπες στην Πάτρα τώρα. Δηλαδή, το γεγονός, τα συνδυάζω. Ναι, ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι επελέγει ως, κατά την άποψή μου, άποψη στρατηγική, να τορπιλιστεί το debate, εντάξει. Δεν λέω ότι δεν συνέβαλε σε αυτό και η αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, δεν λέω κάτι τέτοιο για να μην θεωρηθεί ότι κάνω κτίσμα κάτω από τη ζώνη. Μπράβο, ή παίρνω τη μια πλευρά. Το γεγονός λοιπόν αυτό έδωσε γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός τελικώς πήρε το αεροπλάνο και ήρθε πίσω. Λοιπόν, έδωσε το δικαίωμα στο να πει ότι ο Sky είναι το εχθρικό περιβάλλον. Όχι, αυτό είναι θέμα εγώ το θέτω ως ζήτημα συνταγματικό και ουσιαστικό. Ο Sky δεν είναι το αντίπαλο μέσον το οποίο επιλέγεται από τον Πρωθυπουργό για να έρθει να το βάλει εν είδη αντιπολιτεύσεως. Δεν είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση εμείς. Εδώ είμαστε μέσω ενημέρωσης. Δεν είμαστε θέμα. Ούτε κόμμα ούτε κίνημα. Να βλέπει πώ γίνεται η προπαγάνδα. Να πω και εγώ κάτι τώρα. Μια κουβέντα. Μια στιγμή όμω. Όχι, όχι, κύριε Σπίτι. Δεν γίνεται. Γιατί βάζει μια τοποθέτηση που έχει σημασία. Όχι, θα τελειώσει. Αν θέλουμε να είμαστε ψύχρεμοι και τα μέσα. Να είναι μέσα με την ταυτότητά τους,
Δεν κρύβεται η ταυτότητα ενός μέσου. Για να μην κάνουμε πόλεμο μια εδώ. Μια στιγμή είπα ότι μιλάμε για πόλεμο. Ο πολεμάς είναι επόμενος ο πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να κάνουμε εμάς. Για λόγο πόλεμο και εδώ. Αντίλογο, ακόμα και καυστικό και πολεμικό, και ο πολιτικός, ο οποιοσδήποτε πολιτικός, χτες, σήμερα, αύριο, πρέπει να ακούει όλες τις ερωτήσεις και όπως έλεγε ένας παλιός, δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις, υπάρχουν δύσκολες απαντήσεις. Ακριβώς. Αλλά για το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, ας πούμε και το Fox News στην Αμερική, αν πάνε ή δεν πάνε, μία άποψη λέει. Μπράβο, μπράβο, είσαι σωστός τώρα. Στο σχολιασμό, στα γεγονότα και στις συζητήσεις. Ποιο γεγονός διαστευλώθηκε σωστά, κάτσε. Ποιο γεγονός διαστευλώθηκε σωστά. Εγώ προσπαθώ να απαντήσω, βάζεις συνέχεια άλλα ζητήματα. Ναι, αλλά ποιο γεγονός διαστευλώθηκε, γιατί βάζεις αμέσως, πετάς την ατάκα. Δεν πετάω καμία ατάκα. Είπα, γεγονός, μα το εμπάργκο το ξεκίνησε, είπα εγώ, η κυβέρνηση και έκανε λάθος, δεν κατάλαβες. Το έχει πει ο Δημήτρης Αβράμοβ. Είπα, για οποιοδήποτε λόγο ήταν λάθος. Εκεί έχω προσωπική στάση. Ποιος δημοσιογράφος, ποιος πολίτης. Κλείνουμε, εσύ Δημήτρη, μένεις εδώ γιατί θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Α, θα συνεχίσουμε. Βεβαίως, θα συνεχίσουμε. Ναι. Okay, αποδεσμεύουμε γιατί... τον Άρη να πάει να κάνει πάνω την εκπομπή. Τι να τον αποδεσμεύσουμε, είναι διαρκώς παρόν. Θα συζητήσουμε έχουμε κι άλλα στελέχη. Όχι, όχι, λοιπόν, δεν θα πω. Όχι, όχι έτσι. Όχι έτσι. Άρη. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Όταν τίθενται θέματα, θα υπάρχει απάντηση. Προφανώς. Ναι. Μπορεί να μην τα απαντάς. Δώστε χρόνο για περισσότερο ή με φωνάστε καθόλου. Όχι ρε παιδιά, ελάτε τώρα. Μην αντιδικούμε χωρίς λόγο, παιδιά. Άλλο λέω. Είμαστε εδώ 20 λεπτά, Αρίδη. Ναι, ανοίξατε ένα θέμα για το πόσο μας αντιμετώπισε ο Πρωθυπουργός. Ή θα το συζητήσουμε. Δεν γίνεται να βγει μια άποψη μόνο. Ρε παιδιά, το συζητήσαμε, νομίζω ότι δώσαμε απαντήσεις. Ωραία, εγώ φεύγω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το κάνουμε, κανένα πρόβλημα, μπορείτε να μην με φωνάζετε. Φύγαμε, πάμε στον Ξενοφόντα, έχουμε ένα σεισμό 4.